ζητήματα τα οποία είχα την ευκαιρία να εκθέσω και προηγουμένως. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου μία συνάντηση με την πολιτική ηγεσία και αυτό θα γίνει εν ώψη και των απόψεων τις οποίες πρόκειται να εκφράσει το ελληνικό δημόσιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό το οποίο επίσης έγινε γνωστό σήμερα από την μεριά μου στους βουλευτές είναι ότι σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε, η εκδίκαση που ήταν προγραμματισμένη για τις 27 Νοεμβρίου θα αναβληθεί, δηλαδή θα έχουμε μια αναβολή της εκδίκασης με αίτηση του Δημοσίου προκειμένου ακριβώς να εκφράσει τις απόψεις του. Και στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ακόμα πιο πρόσφορο να έχουμε τις συναντήσεις αυτές που θα βοηθήσουν και την πολιτεία να οριστικοποιήσει τις απόψεις της, με δεδομένο βεβαίως ότι οι θέσεις στις οποίες έχουμε καταλήξει είναι θέσεις από τις οποίες δεν υπάρχει υποχώρηση. Δεν υπάρχει υποχώρηση από τις θέσεις αυτές. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα αυτό με πραγματισμό, αλλά και με γνώμονα την κοινή ωφέλεια και την ομαλή διαβίωση, την κυκλοφορία, αλλά και την προστασία της ζωής στην πόλη αυτή, στο Ηράκλειο, τους κατοίκους και όσους βρίσκονται εδώ. Βεβαίως, και αυτό επίσης τονίστηκε, συνηγορούμε στην εκτέλεση του έργου, αλλά ενός έργου το οποίο θα είναι σωστό και δεν θα επιβαρύνει, δεν θα δημιουργήσει συνθήκες που θα μπορούσαν να είναι ακόμα και αφόρητες και από μία άλλη πλευρά επίσης πολύ επικίνδυνες για την πόλη. Κινούμαστε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό που εκτιμήθηκε από τους βουλευτές η προεργασία η οποία έχει γίνει και οδηγούμαστε σε μια σύγκληση γύρω από το πλαίσιο των απαιτήσεων, το οποίο θα θέσουμε στη συνέχεια σε συζήτηση και με την κεντρική κυβέρνηση. Αν τελικά ο Βόρειος Οδικός Άξονας εξελιχθεί ως ένας ιδιωτικός αυτοκινητόδρομος με την επιβολή διοδίων, κλειστός αυτοκινητόδρομος, πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη του Ηρακλείου, θα εγκλωβίσει τους Ηρακλειώτες σαν τα ποντίκια οικιστικά, χωρίς να δώσει την δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και συμβίωση φυσικά των κατοίκων στην πόλη του Ηρακλείου. Το θέσαμε ευθύς εξ αρχής. Ανάπτυξη από ποιον και για ποιον. Βόρειος Οδικός Άξονας από ποιον και για ποιον. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους να δώσει την δυνατότητα υπογειοποίησης σε όλο το τμήμα κατά μήκος από το Μαλεβίζι μέχρι και τον Καρτερό, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ο υφιστάμενος Βόρειος Οδικός Άξονας ως περιφερειακός δρόμος, αλλά και να γίνουν σχετικές αναπλάσεις που έχει ανάγκη η πόλη του Ηρακλείου με αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες και με πράσινο. Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. Το κριτήριο για μας δεν είναι οι δημοσιονομικές αντοχές που λέει η κυβέρνηση, αλλά οι πραγματικές ανάγκες. Από ό,τι φαίνεται, τα κόβερ και τα στέγαστρα δεν θα λύσουν επί της ουσίας αυτό το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο. Αναφέρθηκαν λεπτομερώς τα αιτήματα του Δήμου Ηρακλείου και με ποιο τρόπο, πώς θα γίνει η διαδικασία, τι θα ακολουθηθεί, σε συνεργασία προφανώς με τους βουλευτές της Ενότητας Ηρακλείου για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, τα προβλήματα, γιατί κακά τα ψέματα, τα αιτήματα είναι λογικά, είναι απαραίτητα, είναι ένα έργο που θα χρησιμοποιείται για ολόκληρη την Κρήτη, για τους κριτικούς, για τα επόμενα 50-100 χρόνια, άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπάρξει φιδό χρημάτων, πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα και δεν αναφερόμαστε μόνο σε οδικά έργα αλλά και σε αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να είναι προς όφελος, να είναι για την ασφάλεια και την προστασία και για την εξυπηρέτηση των κριτικών. Αυτό που τώρα μας ενδιαφέρει είναι η άμεση έναρξη του έργου
με πρόνοιες υπέρ του Δήμου Ηρακλείου και των πολιτών του. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του έργου, μην ξεχνάμε ότι ο διαγωνισμός έχει ήδη γίνει και έχει προκύψει ανάδοχος, παραχωρησιούχος, και πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να συζητήσουμε και να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ακόμα και αυτά που θα αποφασιστούν, πώς μπορούν σε βάθος χρόνου να υλοποιηθούν. Πρέπει όλοι να δούμε από όλες τις πλευρές τι είναι εφικτό αυτή τη στιγμή να γίνει προκειμένου να ξεκινήσει το έργο, και πιστεύω όπως και στα άλλα μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα, προϊόντος του χρόνου θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα έργα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και μια σύγχρονη διέλευση των πολιτών της πόλης του Ηρακλείου. Είμαστε στη διάθεση του Δημάρχου. Και βέβαια θα υπάρξει και μεσολάβηση για ένα ραντεβού με τον Υπουργό ώστε να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Βέβαια πάντα πρέπει να είναι μέσα στα οικονομικά πλαίσια που μπορεί να αντέξει το έργο, και σίγουρα πρέπει να γίνει το καλύτερο δυνατό για την πόλη του Ηρακλείου και για τους Ηρακλειώτες. Ακριβώς όλα όσα έχει να πει και η πλευρά του συγκεκριμένου Υπουργείου να κατεθούν πιο ολοκληρωμένα τα επιχειρήματα από πλευράς της Δημοτικής Αρχής και πολιτών δηλαδή του τόπου μας, ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση τέτοια που πραγματικά θα εξυπηρετεί και θα δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον. Θέλουμε κάθε τρόπο το έργο αυτό να προχωρήσει. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει χρηματοδοτικό μείγμα, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθεί, ούτε να καθυστερήσει σε χρόνο. Άρα να συζητήσουμε και πλέον δαπάνες για το υπάρχον πλαίσιο, μελετητικό πλαίσιο που εφαρμόζεται. Ωστόσο όμως, αυτά τα οποία ακούστηκαν τη Δημοτική Αρχή μας βρίσκουν εξαιρετικά σύμφωνος ότι πρέπει να εξεταστούν σε όλο το βάθος και σε όλο το εύρος, ώστε να έχουμε καλές, σοβαρές και ουσιαστικές λύσεις. Προγραμματίζουμε μία συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και πιθανόν και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γιατί υπάρχουν και θέματα που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία πρέπει να δούμε ποιος έχει την αρμοδιότητα. Συνεπώς, νομίζω ότι σήμερα μπήκε ένα πρώτο πλαίσιο με τα, ξαναλέω, όρια τα οποία μπορούμε να ανεχθούμε ως πολιτικός χώρος για το συγκεκριμένο έργο. Βρίσκουμε όμως ένα βηματισμό και νομίζω ότι στην πρόοδο των συζητήσεων θα έχουμε μια θετική έκβαση. Να ξέρει πάντως ο ηρακλειώτικος λαός ότι τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τόσο εγώ όσο και η συνάδελφός μου η Ελένη Βατσινά, βάλαμε σαφέστατα όρια σε σχέση με το έργο και πώς αυτό θα γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό και πιο φιλικό σε μια πόλη η οποία μέχρι σήμερα έχει υποστεί πάρα πολλά από την υπάρχουσα κατάσταση. Ήταν μια πολύ διαφωτιστική συνάντηση σημερινή για το πολύ σημαντικό και αναγκαίο θέμα του έργου του ΒΟΑΚ. Δεν αρκεί όμως να γίνει το έργο, πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει νέα προβλήματα. Αποσαφηνίστηκαν σήμερα επιμέρους ζητήματα περί της προσφυγής, με τα αιτήματα από την πλευρά του Δήμου να είναι αλληλογισμένα. Είναι αυτονόητο ότι βρισκόμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη διεκδίκηση για το κοινό όφελος για το Ηράκλειο.